με στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα τα φθηνά ξενοδοχεία. Η φυγή στο πρόσωπό μου χαραγμένη και μου λες εσύ πως είμαστε δεμένοι. Δεν μπορεί να με κρατήσει ο εαυτός μου, σε κανέναν δεν ανήκω, είμαι δικός μου. Το σπασμένο ουρανό σου μη μου δώσεις, σ' αγαπώ κι έτσι μπορεί να με ξοντώσεις. Σ' αγαπώ κι έτσι μπορεί να με ξοντώσεις. Ο δικός μου ο δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει, στην οδό γράφει μόνος επικίνδυνη λέξη. Ο δικός μου ο δρόμος δεν μου δείχνει αστέρι. Πολύ καλός, πολύ καλός. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πώς σε λένε? Ονομάζομαι Χριστόδουλος Παπαδάκης και είμαι από την όμορφη Καβάλα. Γεια σου Χριστόδουλε από την Καβάλα. Γεια σε όλους. Καλώς ήρθες στο Voice. Καλώς σας βρήκα. Πώς χρονών είσαι? Είμαι 33 χρονών. Ξέρω, δεν μου φαίνεται. Όχι. Όχι. Λένε καμιά φορά ότι ο επιμένω νικά. Ναι. Πέρσι. Κάπου σε ξέρω. Για έρθει πέρσι. Ήμουνα πάλι εδώ, ακριβώς, ναι. Και δεν πέρασες. Όχι, δεν είχα περάσει. Γιατί? Δεν είχα περάσει. Λόγω του άγχους, ίσως και λόγω λάθος επιλογής τραγουδιού. Τι είχες πει? Είχα πει, μου λείψεις πολύ. Okay. Έχω μελετήσει αρκετά. Έχω κάνει κάποια μαθήματα φωνητικής. Κάποια? Ναι. Δύο-τρία. Να πω την αλήθεια, έχω κάνει γύρω στα 10 μαθήματα, κυρίως για να βελτιώσω το δικό μου βιμπράτο και τις αναπνοές μου. Δουλεύω επαγγελματικά παρόλα αυτά. Χριστόδουλε, δεν μου τα λες καλά. Τι θα έπρεπε να πω? Θα ήθελα να ακούσω ότι έχεις ξεκινήσει μαθήματα φωνητικής, όχι για να βελτιώσεις το βιμπράτο. Να κάνω μια ερώτηση. Γυμνάζεσαι γενικότερα, πας στο γυμναστήριο για ναι, να... Ναι, ναι, ναι. Δεν μ' άφησες να ολοκληρώσεις τη σκέψη σου, δεν μ' άφησες. Συγγνώμη, Σάκη. Να ολοκληρώσω, Σάκη, και θα σου πω. Να μου επιτρέψεις να σου πω ότι αν είσαι και το έχεις πάρει στα σοβαρά, πρέπει να ασχοληθείς πολύ πιο εντατικά με το αντικείμενο αυτό. Okay. Εγώ είδα έναν εξελιγμένο τραγουδιστή, φίλε μου. Έναν. Δεν μ' άφησε. Α, δεν είδα ότι έδωσε πάση στην Ελλάδα. Δύο στα δύο. Όχι, μίλα κι εσύ, Κωνσταντίνε. Μίλα, αγαπητέ μου. Όχι, αλήθεια στο λέω, μίλα. Παιδιά, μην αρχίσετε πάλι τα ίδια. Όχι, καλή. Και πρέπει να μπαίνω μετά να σα τα ξαναφτιάξω. Όχι, μίλα. Δεν είδα, συγγνώμη. Όχι, Κωνσταντίνε, μίλησε, αλήθεια σου λέω. Okay. Είδα έναν άνθρωπο, έναν καλλιτέχνη συγκεντρωμένο σε αυτό που κάνει. Ξεκίνησε χωρίς υπερβολές, σταθερά στον τόνο. Μία ξεκάθαρη. Καθαρή χρειά και στο τέλος κράτησες ένα, ας πούμε, ένα σημείο το οποίο μας έδειξε και ότι μπορείς να κάνεις και αυτό, που καταλαβαίνω ότι όντως έχει δυνατότητες αυτός ο λαιμός. Καταλαβαίνω ότι, όπως είπε και ο Σάκης, χρειάζονται μαθήματα κτλ. Δεν έχουν όλη την οικονομική δυνατότητα ίσως να το κάνουν αυτό, αλλά υπάρχουν και ιντερνετικά μαθήματα που μπορείς να πάρεις πράγματα τα οποία μπορούν να σε βοηθήσουν στη φωνή σου. Δεν συνειδητοποιείς σαν τραγουδιστής μέσα από ένα ιντερνετικό session που πάει η φωνή σου. Αλλά θέλω να πω, είσαι ένα πάρα πολύ όμορφο παλικάρι. Για να διατηρείς αυτό το ωραίο το κορμί και για να έχεις την υγεία σου κτλ. Πας στο γυμναστήριο, τρέχεις, crossfit, δεν ξέρω τι κάνεις. Το ίδιο πράγμα είναι και χορδές. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς τραγουδιστές δεν εξασκούν τη φωνή τους, γιατί έχουμε ακόμα περισσότερα να ανακαλύψουμε μέσα στη φωνή μας. Και επίσης, εγώ έχω δει τη μεγαλύτερη εξέλιξη στη φωνή μου όταν κάνω δύο φορές την εβδομάδα μάθημα και όχι μία. Είσαι ο μόνος άνθρωπος που έχει καταφέρει να γυρίσει τρεις καρέκλες και να του μιλάνε όλοι λες και δεν γυρίσανε.
Ναι, ναι, ισχύει. Δηλαδή, γιατί τόσο αθλητικό σχολείο δεν έχω ξανακούσει. Όλοι τον το, ναι, και δεν. Να σου πω αυτό που λες δεν είναι σωστό. Ναι, γιατί σε θεωρώ. Πολύ στοχευμένα και σωστά τα σχόλιά σας και σε ευχαριστώ πάρα εγώ πολύ. Εγώ σε θεωρώ πάρα πολύ ωραίο και σωστό τραγουδιστή. Φαντάσου, δηλαδή αυτά που νομίζω ότι και οι τρεις μας είπαμε, δεν είναι σαν να μην γυρίσαμε. Είναι γιατί πόσο πολύ περισσότερο πιστεύουμε σε σένα. Τώρα, μετά από όλα αυτά, επειδή να ξέρεις, θέλω να καταλάβεις τώρα, έτσι, όλη αυτή τη συζήτηση την ξεκίνησα εγώ. Λοιπόν, θέλω να έρθει στην ομάδα μου. Λοιπόν, εντάξει, δεν με διεκδικήσατε σχεδόν καθόλου, μπορώ πώς? Να πω. Αλλά ασχολούμαστε μαζί σου. Μόνο εσύ. Είναι πιο σημαντικό αυτό που κάνουμε, να ξέρεις. Το ξέρω, γιατί τώρα το ξέρω. Καταλαβαίνεις πώς σε βλέπουμε ο καθένας και πώς... Το ξέρω και το εκτιμώ, μαθήτατα, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απόψεις σας. Λοιπόν, έχω πάρει την αποφασή μου. Και θα πάω... με την ομάδα της Έλληνας. Άλλη! Ναι. Έλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λαϊκά τραγούδια θα πούμε, φαντάζομαι, ελαφρό λαϊκά. Α, και pop. Α, τολμάσαι. Είδες. Τολμώ. Με λαϊκό τραγούδι ήρθε και θέλει να πει και pop. Μ' αρέσει. Μπράβο. Καλώς όρισες την ομάδα μου. Έλα. Να είσαι καλά.